Άθλημα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ματούλα μου, σε εσένα και στους τηλεθεατές σου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Τώρα μας πεταχαίνει σε μεταγωνιστική περίοδο. Mm. Σήμερα το πρωί επιστρέψαμε από την Αθήνα. Ναι. Όπου είχαμε μια συμμετοχή με 5 αθλητές στο Πανελλήνιο Κύπελλο Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών που έγινε στην Αθήνα. Αυτό το Πανελλήνιο, λοιπόν, όταν μόνο και μόνο που λέμε Πανελλήνιο, φανταζόμαστε το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, το πόσοι αθλητές συμμετέχουν, πόσος ανταγωνισμός υπάρχει. Οπότε τι έγινε εκεί, Νίκο? Αρκεί να σου πω ότι υπήρχαν πάνω από 125 σύλλογοι, συμμετείχαν περίπου 1.800 αθλητές με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδίας. Ναι. Εκεί συμμετείχαμε εμείς με 3 αθλητές, με 3 κορίτσια μικρής ηλικίας, όπου καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό ανάμεσα σε 30 αθλήτριες που έχει κάθε κατηγορία. Καταφέραμε να φέρουμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, δεύτερη θέση, η Παπαδοπούλου, η Μαρίσια. Και από εκεί και πέρα οι άλλες 2 αθλήτριες, η Τσίτου Ραβάγια και η στρατηγού Ιωάννα, καταφέραν και πλασαρίστηκαν μέσα στη δεκάδα. Ήταν πολύ σημαντικό, ήταν η πρώτη τους εμπειρία σε τέτοιο μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι το σημαντικότερο που είχαν συμμετάσχει. Και πιστεύω πήγαμε αρκετά καλά και είχαμε και τους ενήλικους βέβαια, όπου και αυτοί συμμετείχαν στη δική τους κατηγορία και καταφέραμε να πάρουμε 3 σημαίνια μετάλλια και ένα χάλκινο. Μπράβο, μπράβο. Αν σκεφτεί κανείς ότι είσαστε ένας σύλλογος ο οποίος μετράει πάρα πολύ λίγα χρόνια, έτσι. Είναι ο τρίτος χρόνος λειτουργίας. Τρίτος χρόνος λειτουργίας. Πολύ σημαντικά τα βήματα που κάνουν τα παιδιά. Καλά για τη Μαρίσια. Τι να πούμε για αυτό το κορίτσι πια. Το έχουμε γνωρίσει και από κοντά. Έχουμε δείξει και θέμα αντίστοιχο στην εκπομπή Αθλητολογίες. Νομίζω ότι αυτή η κοπέλα και άλλοι αθλητές εκεί, Νίκο, συνδυάζουν το τσαμπουκά που χρειάζεται σε ένα τέτοιο άθλημα, κυρίως στους αγώνες στην προπόνηση, με ένα χαρακτήρα πολύ ήπιο και πολύ έτσι χαμηλών τόνων. Είναι, νομίζω, ο ιδανικός συνδυασμός για αθλητές καράτε, έτσι δεν είναι? Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι σημαντικό για όλα τα αθλήματα. Είχαμε την τιμή, θυμάσαι, και στη βράβευση με τον Σπύρο τον Γιαννιώτη. Ναι. Το ήθος του και η συμπεριφορά του είναι κάτι που πρέπει να ακολουθούμε όλοι, ανεξαρτήτως του ποιο αθλήματος ασχολούμαστε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να δουλεύουμε πάρα πολύ και δεν χρειάζεται τόσο λόγια, καταλαβαίνεις. Πρέπει να μιλάει η δουλειά, τα αποτελέσματα πρέπει να μιλάνε και όχι τόσο πολύ με τα λόγια. Τώρα, επειδή μου είπες συγγνώμη που διακόπτω για τη Μαρίσια, εγώ δεν ξεχωρίζω κανένα από τα παιδιά. Ναι, σαφώς. Είναι τώρα έτυχη η Μαρίσια, όχι έτυχε, δούλεψε πολύ η κοπέλα και μπράβο της, αλλά είναι και τα άλλα παιδιά εξίσου την ίδια δουλειά κάνουν και την ίδια προσπάθεια. Λίγο περισσότερη τύχη σε κληρώσεις και πιστεύω θα φέρουν εξίσου μεγάλα αποτελέσματα όλα τα παιδιά. Μια και λες λοιπόν αυτό, να πούμε ότι προχθές που τα είπαμε λίγο στην σχολή, μου έκανε εντύπωση ένα παιδί το οποίο το είχα γνωρίσει πέρσι, νομίζω, ή πριν από 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα παιδί ατίθασο, έτσι, με τσαγανό, με τσαμπουκά. Φέτος λοιπόν, το είδα πριν από λίγες μέρες, ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιδί. Πολύ πιο σεμνό, πολύ πιο μετρημένο, πάντα βεβαίως ένα παιδί της ηλικίας του. Έτσι, και μου έκανε εντύπωση γιατί πιστεύω ότι το άθλημα βοηθάει πάρα πολύ στο να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας σε αυτή την ηλικία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Έτσι, ναι. Ό,τι έχει το παιδί μέσα του, εμείς αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια οικογένεια από πίσω, υπάρχει ένα κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον. Απλά εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα καλά κομμάτια του χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Μέσα από την προπόνηση, από την ταπεινότητα, από το σεβασμό που δείχνει στον εαυτό του, στους συναθλητές του, στην προπόνηση. Είναι κάποια στοιχεία που παίρνει και τα χρησιμοποιεί και στη ζωή του έξω από τον ντότζο, που λέμε εμείς, έξω από τη σχολή. Τώρα, μου έκανε επίσης εντύπωση, έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καράτε και στο θέμα που κάναμε για το κύπελο Καράτε, για το πώς το Καράτε μπορεί να βοηθήσει παιδιά να μάθουν να αμήνονται όσον αφορά το bullying. Και ξέρω ότι εκεί στη σχολή, το έχουμε παρακολουθήσει αυτό το μάθημα κάποια στιγμή, υπάρχουν μαθήματα που έχουν να κάνουν πώς ένα παιδί με μία τσάντα, με ένα τζάκετ, με μία ζακέτα που φοράει, μπορεί να αμυνθεί αν δεχτεί επίθεση. Δεν ξέρω πώς κάποιοι θέλουν, ξέρεις, το καράτε να το κρατήσουν σαν άθλημα. Καράτε, δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μαθαίνει και αυτοάμυνα σε ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το ψυχολογικό κομμάτι, αυτό που είχαμε πει και σε μια εκπομπή που είχες κάνει παλαιότερα. Το πώς μεταφέρει το παιδί τον εαυτό του μέσα στο χώρο. Δηλαδή, πώς δεν γίνεται ο ίδιος δείχτης για να, να θυματοποιήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Και πέραν αυτού, το να μπορείς να αμυνθείς στις εποχές που ζούμε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η καλύτερη αυτοάμυνα, το έχουμε ξαναπεί, πάντως αυτό θέλω να το τονίζω κάθε φορά που μιλάμε, ειδικά σε μικρά παιδιά, είναι η απεμπλοκή. Αποφεύγουμε μια δύσκολη κατάσταση και ενημερώνουμε μεγαλύτερους να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους θέματα. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε και στο κύπελο Καράτε. Ήταν ένα κύπελο πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή του δικού σας συλλόγου. Στο κύπελο τώρα στο Πανελλήνιο, λες, ή στο κύπελο που έγινε εδώ. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή. Η 26 μετάλλια.
26 μετάλλια. Ναι, αν τα θυμάμαι και εγώ καλά, γιατί ήταν αρκετά, ήταν, ναι. Ήταν 16 αθλητές στο σύνολο. Σωστά. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά. 13 χάλκινα, 8 ασημένια, 4 χρυσά μετάλλια. Σωστά. Εγώ θέλω, πάντα όταν μιλάμε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς περιμέναμε κάτι καλύτερο, δεν μας βγήκε σε αυτούς τους αγώνες, δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα. Ναι. Και ορισμένα παιδιά που πραγματικά μπορεί να μην πήγανε πάρα πολύ καλά ή όσο καλά περιμέναμε, το καλό είναι ότι πεισμόσανε και δουλεύουν τώρα παραπάνω για να επιτύχουμε κάτι καλύτερο την επόμενη φορά. Επίσης ήταν η πρώτη αγωνιστική εμπειρία για κάποια παιδιά. Περίπου ακριβώς. 9 παιδιά, δεν είναι και λίγο αυτό. Είναι αλήθεια. Γιατί συνήθως στους αγώνες, ξέρεις, στην προπόνηση, ωραία, πάμε τα κάνουμε στους αγώνες, νομίζω ότι φαίνονται πολλά πράγματα. Μεγάλη αλήθεια αυτό που λες, εκεί δοκιμαζόμαστε όλοι, δοκιμάζεται η στόφα από την οποία είμαστε φτιαγμένοι, το πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε στρεσογόνες καταστάσεις, και οι αγώνες είναι μια καλή ευκαιρία αυτό, να τεστάρουμε τον εαυτό μας. Βλέπεις παιδιά που μπορεί να πετάνε στην προπόνηση και όταν τα βάλεις να αγωνιστούν, λες και εμφανίζεται ένας μπαμπούλας μπροστά τους, καταραίουν ψυχολογικά. Ακριβώς. Δουλεύουμε και σε αυτό το κομμάτι εμείς. Μου έκανε εντύπωση μια ανάρτηση που έκανες στο Facebook. Βάλετε βεβαίως ότι έγινε στο κύπελο καράτε. Τελείωσες όμως το κείμενο. Sometimes you win, but always you learn. Μερικές φορές κερδίζεις, πάντα όμως μαθαίνεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η πίεση στα παιδιά για τη νίκη, για τη διάκριση, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια. Τα παιδιά όμως πρέπει αυτό να διαχειρίζονται την ήττα τους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός που βγαίνει νικητής στη ζωή είναι αυτός όχι που δεν χάνει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν χάνει. Εδώ βλέπεις παγκόσμιους πρωταθλητές και παίζουν σε μικρά τουρνουά και μπορεί να χάσουν. Είναι αυτός που συνεχίζει να πιστεύει στον εαυτό του και δεν τα παρατάει ποτέ. Αυτός που δεν πέφτει ή πέφτει και ξανασηκώνεται. Αυτό πρέπει να ακολουθούμε και στη ζωή μας. Τώρα, το άθλημα του καράτε είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένο. Θα υπάρχει, νομίζω, συμμετοχή και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι δεν είναι? Σωστά. Από εκεί και πέρα, μου κάνει εντύπωση που γενικότερα οι σχολές που υπάρχουν στο νησί όσον αφορά το καράτε και τις είδαμε όλες στο κύπελο καράτε, έχετε μια υποτυπώδη σχέση μεταξύ σας. Δεν υπάρχει αυτό το, πώς να το πω ευγενικά, όλο αυτό το παρασκήνιο τέλος πάντων, ξέρεις, που όσο να πεις. Βγάζει κάτι αρνητικό, βρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τόσο τουλάχιστον. Προσπαθούμε όλοι να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτό είναι υγιές κιόλας να υπάρχει. Υπάρχουν σε εισαγωγικά ανταγωνισμοί. Ναι. Απλά αυτό το καλό είναι ότι πιστεύω όλοι έχουμε καταλάβει ότι θέλουμε όλοι κάτι καλύτερο για τους αθλητές μας. Και αυτό θα το επιτύχουμε όχι με το να πολεμάει σε εισαγωγικά ένας τον άλλον, ενωμένοι να αναδείξουμε τους καλύτερους αθλητές από κάθε σύλλογο που σίγουρα υπάρχουν, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος που μόνο αυτός έχει καλούς αθλητές. Σωστό, έχεις δίκιο. Τώρα, όσον αφορά τη σχολή, καράτε, Shotokan Solar, επόμενοι στόχοι, επόμενοι αγώνες? Και τώρα, κοίταξε, είμαστε μεταγωνιστικά, δεν έχουμε κάποιον... Ωραία, είναι να χαλαρώσετε λίγο, να ηρεμήσετε. Αυτό, ναι. Θα χαλαρώσουμε λίγο, θα χαρούμε αυτό που πετύχαμε, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο. Και γιατί και τα παιδιά νομίζω έχουν υποχρεώσει σχολεία, υπάρχει και όλη αυτή η διαδικασία. Σωστά. Δηλαδή είναι και μικρά παιδιά, είναι καλό να τα βγάζουμε λίγο από αυτή την έννοια του κακώς εννοούμενου πρωταθλητισμού. Ναι. Να το βλέπουν και σαν διασκέδαση, πιστεύω. Επόμενος προγραμματισμός μας είναι για το Μάρτιο, στο κύπελο Shotokan που θα γίνει και βλέπουμε σιγά σιγά μετά. Ωραία. Πώς νιώθεις όταν κάνεις προπόνηση με τα παιδιά, όταν είσαι με αυτές τις ηλικίες που ξέρεις, μπορεί να σου πούνε και κάτι αναπάντεχο που δεν το περιμένεις. Νομίζω ότι σε έχω δει στα μαθήματα. Νιώθεις καλά, δηλαδή το ευχαριστιέσαι το μάθημα, το μπαίνεις μέσα σε αυτό. Δεν είσαι απλά ένας άνθρωπος που δίνει τις οδηγίες του. Όχι. Αλήθεια είναι αυτή ότι πόσο μπορώ προσπαθώ να συμμετέχω στο μάθημα και δεν θέλω τόσο να μιλάω. Μου έλεγε και εμένα ο δάσκαλός μου ότι δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. Δύο λέξεις αρκούν. Like this. Το κάνεις έτσι δηλαδή. Ναι. Πρέπει να δείχνεις τα παιδιά. Πρέπει να συμμετέχεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας τηλεφωνικά. Θέλω κάποια στιγμή βεβαίως να τα ξαναπούμε και από κοντά, είτε στη σχολή, είτε εδώ με παρουσία στην εκπομπή.